Τα άκοπα χόρτασε οικόπεδο δίπλα από το βενζινάδικο που κατέληξε το μαυροβάν, ενδεχομένως να έσωσαν από τραυματισμούς τους επιβάτες που μετέφερε. Ήταν παράτυποι μετανάστες που κατάφεραν να εισέλθουν στην χώρα. Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής, όταν διερχόμενοι οδηγοί διέκριναν το καταδιωκόμενο από αστυνομικούς μαύρο βαν να αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα στην ανατολική είσοδο της Αλεξανδρούπολης. Η καταδίωξη, σύμφωνα με μαρτυρίες, ξεκίνησε από τις Σφαίρες και κατέληξε ευτυχώς αίσια απέναντι από τις αποθήκες της ΕΑΣ, δίπλα από πρατήριο υγρών καυσίμων. Μπήκε από τον παράδρομο από κάτω από το φανάρι και αυτός που μπορεί να νόμιζε εδώ πέρα ότι υπάρχει κάποιος δρόμος, κάποια διέξοδο σαν και μπήκε εδώ μέσα. Η αστυνομία τους είχε από κοντά, τους προκήκουσε αμέσως. Είδατε να αποδείξετε. Όχι, ναι. Όπως είναι έτσι και πήγε και καρφώθηκε μέσα εκεί στα χόρτα. Το μαύρο βαν μετέφερε πάνω από 10 άτομα, ανάμεσά τους γυναίκες και τουλάχιστον ένα παιδί. Αφού ακινητοποιήθηκε, ζητήθηκε από τους επιβάτες να βγουν και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν τραυματίες, παρατάχθηκαν προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία σύλληψης, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Στο σημείο έφτασε βαν της αστυνομίας, στο οποίο κλήθηκαν να επιβιβαστούν οι διακινούμενοι και να μεταφερθούν στην αστυνομική διεύθυνση για τη διαδικασία του αυτοφόρου και την ταυτοποίησή τους. Και άλλη φορά έχουν πιάσει εδώ πέρα, κάνα 2-3 φορές. Εντάξει. Φανταζόσασταν ότι με τέτοια δύναμη στα σύνορα ακόμα θα υπήρχαν τρύπες να περάσουν παράνομα τον κόσμο? Ό,τι και να κάνουμε, είναι τόσο μεγάλα τα χερσαία σύνορα, όσο και να φυλάσσουν δεν μπορούν. Πάντα θα βρίσκουν τον τρόπο να περνάνε. Τελείς. Είναι μεγάλο το κύκλωμα. Από ό,τι άκουσα πρέπει ο οδηγός να ήταν Βούλγαρος, ο διακίνητης. Η κρίμα είναι που είναι τα μικρά τα παιδιά, αυτό είναι. Οι διακινούμενοι ρωτήθηκαν από πού προέρχονται, με τον έναν εξ αυτών να απαντά ότι προέρχεται από τη Σομαλία και έναν ακόμα να επισημαίνει στους αστυνομικούς ότι μία από τις γυναίκες που υπάρχει ανάμεσά τους είναι η αδερφή του και κυοφορεί.